θεατές σε ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Δηλαδή, κάθε φορά που έρχεται η Τρόικα, αρχίζουμε ένα επικοινωνιακό, ξεκινάει η διαπραγμάτευση, έχουμε διαφορετικές θέσεις, γίνεται σκληρή διαπραγμάτευση. Βεβαίως δεν είμαστε μόνο θεατές, σαν λαός είμαστε και πάσχοντες συμμέτοχοι. Γιατί στο τέλος όλα αυτά τα πληρώνει. Πάνω όμως σε ποιο πρόγραμμα συζητάμε. Σε ένα πρόγραμμα που έχει αποδειχθεί στην πράξη, αλλά ακόμα και στη συζήτηση που γίνεται και διεθνώς, ότι είναι λάθος. Ότι δηλαδή είναι αντικοινωνικό. Αυτό είναι το σωστό, το δικό σας στη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ναι. Έρχεται η Τρόικα και ζητάει αυτά που ζητάει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτό δεν μπορούμε να σας δείξουμε αργότερα. Τι θα του λέγατε. Αν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που ελπίζω ότι θα έχουμε και οι εκλογές. Ας πούμε ότι έγιναν προχτές εκλογές και τις πήρατε, αλλά η Τρόικα είναι εδώ. Και οι ευρωεκλογές θα μπορέσουν να το καταδείξουν αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια τέτοια αλλαγή κυβέρνηση, τουλάχιστον με πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν θα υπήρχε μνημόνιο, άρα δεν θα υπήρχε τέτοιου είδους διαπραγμάτευση. Θα το είχατε καταργήσει το μνημόνιο. Αυτή η διαδικασία αφορά ένα δικό μας πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα δηλαδή εξόδου από την κρίση με βάση τις ίδιες τις κοινωνικές ανάγκες. Και αυτό το πρόγραμμα που όλο και πρέπει να γίνεται πιο επίκαιρο, γιατί ξέρετε η ανεργία μεγαλώνει, τα μαγαζιά κλείνουν και μια σειρά άλλα πράγματα, και πρέπει να γίνεται επίκαιρο και να έχει εστιαστεί σε δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ποιες οι ανάγκες του ελληνικού λαού και πώς αυτές, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, θα πρέπει να βρουν διέξοδο, πώς θα προχωρήσει με βάση αυτές τις ανάγκες η ίδια η ανάπτυξη. Γιατί ξέρετε, με τις λέξεις μπορούμε να παίζουμε, αλλά μπορεί να εννοούμε, να μιλάμε όλοι για ανάπτυξη, αλλά να εννοούμε τελείως διαφορετικό πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε πολλή ανάπτυξη. Εδώ μιλάμε για τη διαχείριση, για παράδειγμα, κύριε Βίτσα, του ασφαλιστικού. Ναι. Μιλάμε για ανάπτυξη και τι πρέπει να κάνει για να ενισχύσεις. Δεν έγιναν αυτά, κύριε Παπαδάκη, τυχαία. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχω φτάσει στα ασφαλιστικά ταμεία σε αυτήν την κατάσταση δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Δηλαδή, ξαφνικά δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και ήταν χάλια τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιδεινώθηκε. Πώς θα φέρετε έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία? Πώς θα φέρνατε? Προηγουμένως στα ασφαλιστικά ταμεία. Το βασανιστικό ερώτημα είναι το πώς θα φέρνατε χρήματα σε ασφαλιστικό ταμείο. Είναι σωστή το ερώτημα, γιατί μερικές φορές ρωτάνε κάποιος πού θα βρεθούν τα λεφτά. Έτσι. Το πρώτο ερώτημα. Γιατί η κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση είναι δική μας υπόθεση. Η δική σας είναι. Το πρώτο ερώτημα που κανείς μπορεί να βάλει είναι για ποιο σκοπό τα λεφτά. Για να πληρώσουμε τους δανειστές μας, να πληρώσουμε τους τοκογλύφους, να πληρώσουμε τα φοβερά τοκοχρεώσεις που μέχρι το 2020 θα είναι 83. Είστε παραδεκτοί όμως ότι ένα μέρος του χρέους πρέπει να πληρωθεί. Λέω λοιπόν. Δεν έχετε προσδιορίσει βέβαια ακριβώς ποιο είναι, αλλά έχετε πει ότι θα πρέπει να πληρωθεί το χρέος. Για σκεφτείτε λοιπόν ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν έπρεπε να πάει στη διαγραφή ή στο κούρεμα ομολόγων που είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία και μάλιστα χωρίς τη δική τους απέτηση. Δεν θα έπρεπε μια σειρά τέτοιες διαδικασίες να έχουν πάει, να αφορούν τους μικρομολογικούς. Πού θα βρεθούν λοιπόν τα λεφτά, αν ο φορολογικός νόμος και μέσα από τη διαδικασία της τριμερούς χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος προβλέπει τη συμμετοχή του κράτους σε αυτή τη διαδικασία, είναι το ένα ζήτημα. Και δεύτερο, για κοιτάξτε τα εκατομμύρια που τρέχουν γύρω μας. Είτε πρόκειται για ΜΚΙΟ, ξέρετε, η ΜΚΙΟ είναι η μετεξέλιξη. Είναι δισεκατομμύριο κοντά. Όχι η μετεξέλιξη. Είναι κοντά δισεκατομμύριο πια. Είναι η μετεξέλιξη τη διαχείριση των ΜΟΠ, όχι των ίδιων των ΜΟΠ και των άλλων κοινοτικών προγραμμάτων. Άρα, σε αυτή και ένα τελευταίο, κύριο Παπαδάκη. Μιλάμε πάρα πολύ για την έκθεση ΟΣΑ. Δώσαμε 900.000 για να αποκτήσουμε, υποτίθεται, αυτή την έκθεση. Όντως, γνωρίζουμε ότι δεν είναι ακριβώς έκθεση ΟΣΑ, όχι ότι δεν έχει συμμετοχή, αλλά είναι από κοινού έκθεση του ΟΣΑ, δύο υπάλληλους χρησιμοποίησε, οι οποίοι κάποτε μπορεί να είναι και μεγάλα ονόματα, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε στήσει μία ΜΚΙΟ, θα μας είχε στήσει λιγότερο. Ένα επιτελείο από το ΙΟΒΕ και ένας ή δύο ανεξάρτητοι ερευνητές, οι οποίοι τι μας κάνανε, καλά το είπε η κυρία Σημαχοπούλου, η εργαλειοθήκη, κάναν copy-paste σε μια σειρά μέτρα που προτείνει ο ΟΣΑ μόνιμα και σταθερά σε όλες τις χώρες. Δεν είναι κακό να αντάξει αυτά. Δεν είναι υποχρεωτικό να εφανώσει. Οι εκθέσεις πάντα δηλαδή, σαν εργαλείο, δεν είναι κακό να αντάξει. Για 900.000 έχω ένα προβληματάκι, αλλά πείτε ότι είναι δικό μου. Όλοι μας το έχουμε. Όμως έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτά τα μέτρα σε σχέση και με την λογική, την πορεία. Βέβαια, είμαστε υποχρεωμένοι από μια σύμβαση που έχουμε υπογράψει με τον ΟΣΑ να γίνονται αυτές οι έρευνες. Προσέξτε να δείτε εδώ. Το ζήτημα του γάλακτος δεν έχει να κάνει μόνο με την τιμή, αλλά και με την επιβίωση της ελληνικής κτηνοτροφίας. Το γεγονός ότι κάτι θα γράφει φρέσκο γάλα και θα είναι παστεριωμένο 7 ημερών.
Δεν το δέχονται ούτε είναι... αυτό. Αυτό το λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Λέω αυτό το πράγμα. Εγώ ξαναεπανέρχομαι, γιατί και ο κύριος Καρίδης φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει να προσθέσει ή να αντιτείνει, ότι προχωράμε σε λάθος δρόμο. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Καρίδη, μια πρώτη κουβέντα για το τι γίνεται με την Τρόικα αυτή τη στιγμή και τι διακυβεύεται για